Εντάξει, θα τα ακούσει, τα είδαμε προηγουμένω. Από εσά, κύριε Χίο, από εσά, κύριε Χίο. Τον Νικόλαο πεινασμένο. Στέφανε, σε παρακαλώ πολύ. Από εσά, κύριε Χίο. Τον Νικόλαο πεινασμένο. Κόψτε με. Όπως είδατε, ο Μαρκάτος λέει στον παρουσιαστή της εκπομπής, την ώρα που ο Στέφανος ο Χίος εκθέτει τα επιχειρήματά του, κόψτον. Ήρθε αντιμέτωπος με την οργή του Χίου. Περιμένετε και να τσεκάρω ένα τηλέφωνο. Είσαι ο Μαρκάτος. Ναι. Δεν μου λες κάτι, κύριε Πρίτανη. Ναι. Ο Στέφανος ο Χίος, με καλησπέρα. Γεια σου, Στέφανε. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι με το χέρι στην καρδιά. Ναι, ρε, πες μου. Έχεις κάτι μαζί μου? Εγώ λόγω τιμής όχι. Όχι τιμής. Λόγω τιμής. Χθες που ήσουν στο πάνελ του Μιλωνάκη και είπα ελεύθερα την άποψή μου σαν ελεύθερος και δημοκρατικός πολίτης και πατριώτης. Και πατριώτης, περίμενε Μαρκάτο να τελειώσω. Γιατί γύρισες και είπες στον παρουσιαστή τον Μιλωνάκη, κόψτον, ε? Γιατί δεν μας άφηνε να κουβεντιάσουμε. Τι λες, ρε μαλάκα. Ε, καλά, αγαπήσου ρε πούτη. Γαμώ το σπίτι που σε πέταγε. Παλιό καλά. Παιδιά, μια ψύχρεμη φωνή, ρε παιδιά. Ακριβώς, γιατί ο Στέφανος ο Χίος, παιδιά, όλοι το ξέρουμε ότι θέλει απλώς να κάνει έναν διάλογο και ο άλλος πήγε ο Μαρκάτος και του είπε αυτό το πράγμα. Ας πούμε, και λογικά ακόμα και το αρνί που λέγεται Στέφανος Χίος να γίνεται έξαλλος. Πουχού. Μα έχει τεχνές προθέσεις. Ναι. Τον ακούσατε. Άντε γκρίσου. Μη σε πετύχω, ρε πουδενά. Μη σε πετύχω, μωρή πουδρά πουδενά. Και είχα όλη τη διάθεση να μιλήσω μαζί του. Και ξέρετε ποιο ήταν το αντικείμενο που ήθελα να συζητήσω απόψε με τον κύριο Πρίτανη Σερβιέτα? Και είχα όλη τη διάθεση να μιλήσω μαζί του. Αλλά φίλες και φίλοι, φίλε Στέφανε, δεν είναι όλοι άνθρωποι μαθημένοι στο διάλογο, υπάρχουν και τα ζώα. Δεν είναι όλοι, δεν. Κρίμα. Μα ένα πολιτισμένος άνθρωπος έχει μείνει στη show. Κρίμα. Η μοναξιά του Στέφανου Χίου.